Εχθές, Ειρήνη μου, ήταν εκεί όλα τα κανάλια έξω από τη Γαδά, κατέθεσε η Πόπη. Καταρχάς θέλω να μας πεις, γιατί ξέρουμε ότι έχετε επαφή, μιλάτε, αν και μακριά η μία από την άλλη, αν έχεις ενημερωθεί η Πόπη τι είπε στην κατάθεσή της. Δεν γνωρίζω ακριβώς πάνω κάτω, αλλά από ό,τι άκουσα από κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές που υποθήκανε κάποια πράγματα, δεν έχει γίνει ότι αν εγώ ποτέ απειλούσα κάποια από τα παιδιά της. Το ερώτημά μου είναι αυτό. Εγώ δεν έχω κάτσει ποτέ να απειλήσω κανένα από τα παιδιά της. Μισό λεπτό. Μια και το θέτεις, επειδή έχουμε ρεπορτάζ και ξέρουμε από πληροφορίες τι είπε. Είπε λοιπόν ότι μία μέρα πριν πεθάνει ο Παναγιωτάκης σε έναν τσακωμό σας, εσύ απείλησες την μητέρα, απείλησες την Πόπη και απείλησες και την πρώτη της κόρη. Όχι, δεν αληθεύει αυτό. Εγώ ότι είχα στο τσακωμό επάνω μαζί με την Πόπη. Μεταξύ μας δεν έπιασα ποτέ κανένα παιδί δικό, ούτε τη μικρή ούτε τον Παναγιωτάκη στο στόμα μου, να αναφέρω κάτι γι' αυτό. Αγαπούσα πολύ τα παιδιά, δεν θα βρισκόμουν. Δεν είχαν καμία θέση τα παιδιά να τα βάλω στη μέση. Επιλέξει δηλαδή η Ειρήνη, φέρεται η Πόπη ότι είπε όταν πήγε να καταθέσει στη Γαδά ότι απείλησε το κορίτσι μου το μεγάλο, την κόρη μου τη μεγάλη και εκτόξευσε κάποια απειλή και για το άλλο μου παιδί, τον Παναγιωτάκη. Αυτά ισχύουν. Όχι, είναι ψέματα αυτά. Εγώ ό,τι είχα με την Πόπη μπορούν να ρωτήσουν και την ίδια να την βγάλουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πάνω σε τσακωμό δικό μου με την Καλλιόπη, για δικούς μας λόγους, μόνο μεταξύ μας. Ποτέ δεν ανάφερα κάτι ότι για τα παιδιά της. Ποτέ αυτό. Ποτέ. Η αφορμή του τσακωμού που έγινε μία μέρα πριν το θάνατο του Παναγιωτάκη, ποια ήταν? Υπήρχε τρίτο άτομο. Δεν θα κάτσω τώρα. Όχι, δεν θέλουμε κι εμείς, αλλά πες μας την αφορμή μόνο έτσι με δύο λόγια. Υπήρχε τρίτο άτομο όλο αυτό και γι' αυτό. Είχε γίνει ο καυγάς. Άρα είχε να κάνει με τη δική σας σχέση και με τρίτο άτομο. Μπράβο. Καμία σχέση όμως ποτέ, γιατί βλέπω πολλά. Ποτέ δεν μπήκα σε αυτό το τέτοιο να απειλήσω τα παιδιά της. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Το αρνείσαι. Είχαμε την Πόπη. Δεν έχουν σχέση τα παιδιά πάνω σε αυτά. Το αρνείσαι κατηγορηματικά ότι ποτέ εσύ δεν είπες κάτι. Ποτέ δεν έχω, όχι, δεν έχω απειλήσει κανένα από τα παιδιά της. Ποτέ. Τα αγαπούσα πάρα πολύ τα παιδιά. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η Πόπη φέρεται να εξέφρασε κάποιο φόβο ότι έχεις απειλήσει και την ίδια, Ειρήνη. Ισχύει αυτό? Είχε γίνει κάτι μεταξύ μας, πάνω στον τσακωμό μας, πάνω στα νεύρα μας. Καμία σχέση όμως με ό,τι μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Να το βγάλουν όλοι αυτό το ενδεχόμενο που έχουν βάλει στο κεφάλι τους. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι που υπάρχει σε όλα τα ζευγάρια. Όχι όμως έτσι. Ναι. Πραγματικά δεν το κατάλαβα, Ειρήνη μου, το κατάλαβα. Άρα δεν είχες απειλήσει ούτε την Πόπη. Τα παιδιά είπες... Τα παιδιά της Πόπης δεν τα έχω πιάσει ποτέ στο στόμα μου να τα απειλήσω. Και δεν το δέχομαι αυτό που βγαίνουν και λένε. Ποτέ. Ξέρουν όλοι και η μάνα της, όλοι το πώς αγαπούσε αυτά τα δύο τα παιδιά. Εντάξει, αυτά που ακούω πραγματικά με έχουν φτάσει εκτός αυτού. Δεν είναι ωραία πράγματα τώρα αυτά. Απειλούσα τι τα παιδιά, απειλούσα. Μην τρελαινόμαστε, όχι. Ναι. Ό,τι είχαμε την Πόπη, τσακωνόμουν με την Πόπη. Ποτέ δεν θα έβαζε στη μέση τα παιδιά. Την Πόπη την έχεις απειλήσει, διότι... Πάμε στο τσακωμό, κάτι είχαμε πει, αλλά καμία σχέση με ό,τι μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Μπορώ να σου τονίσω κιόλας ότι αν την είχα απειλήσει τόσο βαριά όπως βγαίνουν και λένε, δεν θα με έδιωχνε το ίδιο στο σπίτι. Εντάξει, ανθρώποι είμαστε. Πάνω στο τσακωμό έχει γίνει κάτι αλλιώς διαφορετικό. Όχι όλα αυτά που λένε όμως. Δηλαδή, εσύ απείλησες την Πόπη πάνω στα νεύρα σου για τη ζωή της. Για τη ζωή της. Της είπες θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα σου δείξω. Αυτό ρωτάω. Ήτανε πάνω στα νεύρα μας, πάνω στο τσακωμό μας. Όχι όμως ότι θα της κάνω κακό. Ποτέ δεν θα έκανε κακό. Ούτε στην Πόπη, αλλά ούτε και στα παιδιά της. Ξέρουν όλοι, ακόμα και δική της, το πόσο αγαπάω την Πόπη. Ποτέ δεν θα έβγαινα να της κάνω κακό. Μάλιστα. Το κατάλαβα. Είσαι σαφής. Έχεις μιλήσει καθόλου με την Πόπη από χθες? Όχι, την πήρα την κοπέλα με τηλέφωνο να δω πώς είναι. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν ήθελα να την πιέσω και έτσι δεν ήθελα. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι για την ξαδέλφη η οποία μετέφερε τον Παναγιωτάκη στο νοσοκομείο. Ήσασταν οι δυο σας και τον μετέφερε. Η ίδια κιόλας μου φώναζε, γιατί το άκουσα. Μπορώ να τονίσω ότι η ίδια κιόλας μου φώναζε
μέσα στο αυτοκίνητο και το έχουμε γράψει στις καταθέσεις μας ότι η Ειρήνη προσπάθησε κάνει κάτι για το παιδί. Ήτανε μαζί μου. Τώρα γιατί βγαίνει και λέει άλλα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Η ίδια με πήγε στο σπίτι κιόλας να αλλάξω τα ρούχα μου. Η ίδια με πήγε στο σπίτι για να πάρω το βιβλιάρι του Παναγιωτάκη. Παιδιά, δεν θα κάτσω να απαντήσω ξανά σε τίποτα. Ό,τι άλλο είναι, θα το πω στις καταθέσεις. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, τελευταία ερώτηση. Το ό,τι παιδί. Άλλο είναι, το παιδί. Το παιδί. Βεβαίως. Το παιδί ήταν ζωντανό μέσα, λες εσύ, ή αυτό που λέει ξαδέρφη, ξέρω παιδί. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω, ρε παιδιά. Αν το παιδί έφυγε, αν το παιδί ήταν ζωντανό, δεν είμαι γιατρός. Εγώ πάνω εκεί, είμαι στην τρίαλα μου ήμουνα. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει με αυτό το παιδί. Μάλιστα, μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για να μην σε κουράζω και σε αφήνω. Το τρίτο πρόσωπο, υπάρχει περίπτωση να ήταν η κοπέλα που μετέφερε το παιδί? Δεν ξέρω. Το τρίτο πρόσωπο που μετέφερε το παιδί είναι ξαδέλφη της Πόπη, σωστά? Ναι. Ωραία. Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, νομίζω πάντως είναι. Και μεγάλη αλλαγή εδώ. Γιατί δεν για το αν ήταν νεκρό. Βέβαια. Ναι, εδώ αλλάζει φαίνεται γιατί τη στάση. Μας έλεγε ότι έκανε με το όσο το κρατούσε αγκαλιά στη θέση του συνοδηγού και το μετέφερε. Ενώ τώρα λέει. Έννοια, εγώ καταλαβαίνω το είπε με την έννοια, αφήστε το, θα το πω εκεί που πρέπει. Εγώ δεν ξέρω λέει, αν ήταν ζωντανό ή νεκρό. Δεν ξέρω αν είναι ζωντανό ή νεκρό. Που σημαίνει ότι αν έκανε με το ήταν ζωντανό, αν δεν έκανε ήταν νεκρό. Ακριβώς διευκρινίζεται. Έτσι. Αρχίζει και συμπληρώνεται το παζλ. Πάντως σας προς τον εκβιασμό είναι ξεκάθαρη. Πάντως έχει να κάνει με τη διαδρομή και τις τάσεις που μπαίνει. Και όποιος τώρα ακούγεται ότι κάτι έχει πει, πάει ο άλλος. Και η αστυνομία πολύ σωστά κάνει και είναι, έτσι, δίνει κάποια στοιχεία προς τα έξω να βγαίνουν. Και μίλησε για τρίτο πρόσωπο η Ειρήνη, μίλησε για τρίτο πρόσωπο. Έτσι. Και ο κύριος Ντούγκας, μπαίνοντας στη Γαδά, είπε ότι καταθέτηκε ένα τρίτο πρόσωπο που ήταν στο σπίτι. Γνωρίζουμε ποιο είναι, απλώς δεν θέλουμε να το πούμε. Όπως και ο άνθρωπος που πήγε το πρωί, δεν ξέρω αν θέλει να τον πει ο Γιώργος Σόμπολος, τον άνθρωπο που πήγε το πρωί και είναι από τις 9.30 ώρα εκεί. Θέλετε να το πούμε, στο κοντρόλ το λέω, παιδιά. Στέλλα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε και παρακολουθούμε.